να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της στοχοποίησης και να πάμε στην κυρία Ροδάνθη Διαλυνά, η οποία είναι υπεύθυνη ομάδας Αποστολή Αγάπης. Την καλησπέρα μας, καλή χρονιά κυρία Διαλυνά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, με υγεία. Με υγεία βέβαια, να σας ευχαριστήσω πολύ. Μας παρουσίασε πριν από λίγα λεπτά κάποια στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από εκτίμηση και έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Μας τα παρουσίασε η Εύη Σπανού, η συνάδελφος. 97 εκατομμύρια άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα, το 20 και το 21 βέβαια, έχουν οδηγηθεί σε ένα καθεστώς και σε ένα σκηνικό γενικευμένο φτωχοποίησης. Και σε επίπεδο Κρήτης πάντως, οι ανάγκες ανθρώπων που έχουν ανάγκη έχουν αυξηθεί. Είναι φοβερό αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει το 2021, ναι. Και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, γιατί δραστηριοποιούμαστε κυρίως στην Ομόλα Ηρακλείου. Και φανταστείτε ότι μέχρι και πέρυσι είχαμε περίπου 250 οικογένειες, φέτος είχαμε 320, που έπρεπε να καλύψουμε κάθε μήνα, αλλά κυρίως τους τελευταίους 3 μήνες μετά το σεισμό που έγινε στο Αρκαλοχώρι. Επειδή γνωρίζετε και ξέρω πολύ καλά, ξέρετε προσωπικά αυτούς τους ανθρώπους και έχετε δημιουργήσει μια όμορφη σχέση, οδηγήθηκαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση μέσα στην πανδημία για ποιους λόγους? Έχασαν την εργασία τους? Ναι, πάρα πολλές οικογένειες έχουν χάσει την εργασία τους. Έχουμε δηλαδή οικογένειες που μένουν σε ενοίκιο, δεν έχουν καν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν αποκατασταθεί οι εργασίες στα καταστήματά τους, και όμως είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα ενοίκια και τα έξοδα του σπιτιού τους και να έχουν και παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για αυτές τις οικογένειες. Κυρία Διαλυνά, ερώτηση. Ποια δράση βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή της ομάδας σας και πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να βοηθήσει? Αυτή τη στιγμή θα είμαστε ακόμα μέχρι τη Δευτέρα, ναι. 10 του μήνα, στο Όλι, στο προαύλιο χώρο του Μαρίνα, που έχουν στηθεί 10 αθλητικές ομάδες, τα περίπτερά τους. Είμαστε και εμείς, έχουν πάρει μέρος. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα να έρθει ο κόσμος να μας γνωρίσει, να μας προσφέρει τρόφιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά για όλες αυτές τις οικογένειες. Και εμείς έχουμε δημιουργήσει όμορφα δωράκια, θύμιο από την Αποστολή Αγάπης. Είτε είναι αυτό ένα κόσμημα, ένα κασκόλ, ένα καντάκι, οτιδήποτε, που θα επιλέξουν αυτοί να το πάρουν. Δηλαδή κάνουν μια ανταλλαγή προϊόντων. Μάλιστα. Επειδή εμείς δεν διαχειριζόμαστε χρήματα, όπως ξέρετε. Βέβαια. Σκεφτήκαμε λοιπόν αυτή την ιδέα. Καλή επιτυχία, κυρία Διαλυνά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εξαιρετικό πάρα το πολύ. Έργο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.